δικέ μου, Αλεξανδράκο μου, που ήσουν καταπληκτικό στην παρουσία τη ΣΕΡΤ. Έβγε, είμαι περήφανο. Μπράβο. Είστε καλά, μπράβο. Το παπιόν σου. Μόνο εσύ έπρεπε. Δεν έβαλα σήμερα. Πού να βάλει, δεν μπορεί. Πες, πες γιατί είμαστε πιεσμένοι. Ένα θέμα που είναι και λίγο σχετικό με την ημέρα που αφορά στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι καινούριο, είναι παλιό, αλλά έρχεται τώρα στην επιφάνεια. Mm-hmm. Και λέει λοιπόν αυτό ότι με αφορμή τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου στη Ρωσία τον μήνα από 14 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου του 2018, μαζί με τους πολλούς φιλάθλους που μπήκαν στην χώρα, στη Ρωσία, μπήκαν και πάρα πολλές γυναίκες, επειδή τότε ήταν εξπρές διαδικασίες για την... δεν χρειαζόταν δηλαδή η βίζα που απαιτείται. Και εδώ είναι η ιστορία της Blessing Όμπουσον, την οποία βλέπουμε, η οποία είχε το θάρρος να καταγγείλει κάποια πράγματα για το πώς έπεσε θύμα ανθρώπινου τράφικινγκ, πώς έγινε αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τους επιτίδιους που την πούλησαν για 50.000 δολάρια και της είπαν ότι είχε ένα προσωπικό χρέος περίπου 30.000 να ξεχρεώσει σε αυτούς που τη διακινούσαν. Mm-hmm. Και πώς τελικά βρήκε το κουράγιο. Εδώ βλέπουμε εικόνες μέσα από αυτά τα καταλήματα που τις είχαν φυλακισμένες ουσιαστικά πριν τις δώσουν για εκμετάλλευση. Μάλιστα, ένα από τα θύματα, ένα από τα κορίτσια αυτά που είναι και θύματα, έγινε και θύμα στην κυριολεξία, χάνοντας τη ζωή της, όχι από τον άνθρωπο ο οποίος πλήρωσε για να την εκμεταλλευτεί σεξουαλικά, αλλά από τους ανθρώπους που τις διακινούσαν, ακριβώς διότι προσπάθησε να μιλήσει, να πει κάτι και να αντιδράσει. Και δεν ξαναβρήκε κανείς τα ίχνη της. Όλα αυτά τα πράγματα τα ψάχνει η αστυνομία, προσπαθώντας να δει πόσες από τις περιπτώσεις, 1.863 ήταν οι βίζες, τα έγγραφα που οι άνθρωποι που μπήκαν με αυτή την αθλητική βίζα, την express βίζα στην Ρωσία εκείνη την περίοδο, πόσοι από αυτούς που δεν επέστρεψαν όπως όφυλαν μετά την 1η Ιανουαρίου που έλεγε αυτό το δικαίωμα παραμονή στη Ρωσία, έχουν μπλεκτεί στα δίκτυα αυτού του κυκλώματος. Θέμα ταινίας είναι αυτό. Πες το. Θέμα ταινίας είναι αυτό. Θέμα πολλών ταινιών από εδώ και πέρα. Θα μιλήσουμε όμως κι εμείς με έναν ανάποδο καθρέφτη για τις γυναίκες. Θα μιλήσουμε μέσα από ένα όμορφο αγόρι. Μια ταινία που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Τορόντο και στην πορεία στο Σαν Σεμπαστιάν και προχώρησε και στο φεστιβάλ της Ζυρίχης και γενικά έχει μια πολύ δυνατή φεστιβαλική πορεία. Υπήρχε μια υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα για τον Τιμωτέ Σαλομέ. Μιλάει για την σχέση ενός πατέρα και του γιου του, αληθινή ιστορία. Όταν ο γιος προσπάθησε να ολοκληρώσει τη διαδικασία απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Βλέπουμε την αντρική ματιά, όμως την αντρική ματιά με όρους γυναίκας. Και όταν λέω με όρους γυναίκας, με όρους μητέρα. Ένας πατέρας που αντιδρά σαν μητέρα. Πολύ όμορφη ταινία, πολύ δυνατές ερμηνείες. Ας δούμε το βίντεο και ας επανέλθουμε για ένα σύντομο γεια. So how you doing? I'm doing great, you know, just just doing what needs to be done. What does that mean? I'm sorry, Dad. Why don't we just have lunch and talk? We can do that, right? Mm. Please. Both Steve and Timothy are amazing actors. I was super fortunate to be able to work with them. I casted them for very different reasons. They're very different parts, of course. Steve is an incredible actor on indeed the comedic side, but also dramatic. What was important for me was that who he is in like real life is somehow matched with David, and because I wanted the character, the actor who was going to play it, to keep it very, very close to himself. My son has gone missing. Nicholas Sheff, SHEFF. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε την Τρίτη, δεν θα έχουμε εκπομπή, θα πάτε να μόλις ταϊτό, όλοι, έτσι. Γιατί θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι τώρα γι' αυτό. Να το αφιερώσω το τραγούδι, θα πούμε με μία ατάκα, αν μου επιτρέπεις, ότι η κινηματογραφική λέσχη αποφασίζει και αυτή να τιμήσει τις γυναίκες του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Οπότε από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ένα αφιέρωμα στα μεγάλα θηλυκά που έχουν περάσει από τις ταινίες. Αγαπημένος μου. Λοιπόν, το τραγουδάκι. Για Απόλλων Όφη δεν μίλησες. Θα πάμε. Λόγω της ημέρας. Κυριακή, 4 ώρα θα πάμε. Θέλω να σας αφιερώσω ένα τραγουδάκι που βάλαμε και στην αρχή, για όσους δεν το είδατε, που λέει «Να μην κάνεις κοριτσάκι». Γεια σας. «Να μην κάνεις κοριτσάκι».
γεννήσεις, κοριτσάκι, μη γεννήσεις, κοριτσάκι. Μη γεννήσεις κοριτσάκι, γιατί αναγκαστικά θα υστερεί κάπου.